Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, η Κρήτη και τα Επτάνησα υπάγονται πλέον στην Βενετική κυριαρχία. Με αυτή την είσοδο των Σταυροφόρων και της βαναυσότητας που κάνανε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγία Σοφία κτλ. Τότε, το αναφέρει και ο Νίκος ο Σβορώνος, αρχίζει να συνειδητοποιεί ο ελληνικός κόσμος την καταγωγή του. Ήτανε το αντίστοιχο πολιτιστικό φαινόμενο της Ευρώπης. Η μία δηλαδή ήταν ο ανατολικός πολιτισμός που συγκροτείται από το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία κυρίως, και με τον καθολικισμό άρχισε να υπάρχει αυτή η διάσταση, αν θέλετε, των δύο κόσμων. Οι ζωγράφοι της Κρήτης έχουν πια αναπτύξει πλήρως τη δεξιότητα να ζωγραφίζουν εικόνες, τόσο σύμφωνα με το βυζαντινό εικαστικό ιδίωμα, που στις πηγές το αναφέρουν αλλά μανιέρα γκρέκα, αλλά και σύμφωνα με τις παραδόσεις της δυτικής θρησκευτικής ζωγραφικής, αλλά μανιέρα λατίνα. Κομμάτι αυτής της αναγέννησης είναι και η εμφάνιση, να το πω, ζωγράφων, όπως είναι πριν το Θεοτοκόπουλο ο Κλότζας και ο Δαμασκηνός, ζωγράφοι οι οποίοι δεν αρκούνται στο να ενσωματώνουν στα έργα τους στοιχεία της παλιότερης ιταλικής ζωγραφικής, αλλά πειραματίζονται και οι ίδιοι με τα σύγχρονά τους μανιεριστικά πρότυπα. Ο Τζάνες, ο Μόσχος, ο Πουλάκης είναι ακριβώς αυτοί οι πρωτοπόροι. Κινούνται Βενετία και Επτάνησα, μένοντας και εδώ και εκεί, και ουσιαστικά δημιουργούν τους επιγόνους που θα δώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πια της επτανησιακής ζωγραφικής. Και εκεί έχουμε ένα στοιχείο που παίζει ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο, που είναι η διάδοση των χαλκογραφιών. Ο Πουλάκης είναι μια πολύ ωραία περίπτωση, έτσι με την αγάπη του στα γαλάζια, στα ρόδινα, στα πράσινα, είναι η χαρά της ζωής, τα χρώματά του. Υπάρχει μια διάθεση ωραιοποιήσεως της εικόνας, του τοπίου, των πραγμάτων, με εισαγωγή διακοσμητικών στοιχείων εδώ και εκεί, και λίγο-λίγο αυτά κορυφώνονται και γίνεται μπαρόκ εικόνα. Εάν η τέχνη έχει καταφέρει να προσδώσει, αν θέλετε, αυτή την άλλη αντίληψη για τον κόσμο, το έργο τέχνης μπορεί να υποστασιώσει κάτι ουσιαστικό και σπουδαίο, αν θέλετε, για τον κόσμο της τέχνης.